Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία, είναι το Σαλόνι TV. Είμαι στον Πολυχώρο Δίπυλο και κοντά μου έχω τη Σοφία από τις Ανάδες. Γεια σας. Και τον Ελ Παπτσίκο από τους Word of Mouth. Ετοιμαζόμαστε να δούμε τι έχουν να μας παρουσιάσουν. Και παιδιά, τι έχετε να μας παρουσιάσετε απόψε? Έχουμε να σας παρουσιάσουμε μία μοναδική ακαπέλα παράσταση βασισμένη σε 6 γυναικείες και 2 ανδρικές φωνές. Αυτό. Περάστε να δείτε, ρεπερτόριο πολυπληθές από όλο τον κόσμο, με τους 2 beatboxers μας και τις Ανάδες. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια περίεργη σύζευξη, beatbox και λίγο πιο παραδοσιακού γυναικείων φωνητικών. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι προέκυψε φυσικά, θα σου έλεγα. Δηλαδή υπήρχε μια έτσι, καλή επαφή στο παρελθόν και είπαμε να εξερευνήσουμε αν μπορούμε να παίξουμε μαζί. Τέριαξε αμέσως και μας δόθηκε ευκαιρία, δημιουργώντας αυτή την παράσταση την οποία παρουσιάζουμε τώρα, λίγο ανανεωμένη βέβαια σήμερα, στο ελληνικό φεστιβάλ φέτος το καλοκαίρι, στους ήχους του κόσμου στο σχολείο, με μεγάλη επιτυχία. Και εκεί ουσιαστικά καταλάβαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα και πολύ καλά κιόλας. Τέλεια. Σοφία, θες να μας πεις λίγα πράγματα για τις Ανάδες? Οι Ανάδες είναι μια γυναικεία ομάδα που αποτελείται από 6 τραγουδίστριες που η κάθε μία είναι στην κοσμάρα της. Και προσπαθούμε να δημιουργούμε μουσική βασισμένη μόνο στις φωνές μας, μιμούμενες όργανα, παράγοντας αρμονία μόνο με τη φωνή μας. Και αυτό. Γενικά στην Ελλάδα δεν είναι πολύ αναπτυγμένο το πολυφωνικό σχήμα, έτσι όπως είναι και τα δύο διαφορετικά μεταξύ τους δικά σας σχήματα, αλλά δεν συναντάμε συχνά κάτι τέτοιο. Έχετε δυσκολία, τι πιστεύετε πάνω σε αυτό? Στην Ελλάδα υπάρχει καταρχήν μεγάλος πλούτος πολυφωνικής παράδοσης, η οποία συσχετίζεται κυρίως με την Ήπειρο και την παραδοσιακή μουσική. Από εκεί πέρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι έτσι πιο σύγχρονο, σχετίζεται πιο πολύ με την ακαπέλα μουσική και όχι τόσο με την πολυφωνική μουσική. Και τα παιδιά βέβαια αυτό που κάνουν είναι τελείως σύγχρονο. America, New York και τα λοιπά. Beat, drums και ρυθμός μόνο με το στόμα. Τουλάχιστον κατά την άποψή μου είναι στην Ελλάδα νομίζω ότι είμαστε η πρώτη συνεργασία τέτοιας μορφής, δηλαδή πολυφωνικό με beatbox. Και παράλληλα νομίζω ότι πρέπει να είναι και παγκόσμια πρώτη, χωρίς να θέλω να παίρνω όρκο, ο συνδυασμός των ριζίτικων με beatbox ή των παραδοσιακών με beatbox. Αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Σίγουρα άλλα κομμάτια έχουν γίνει και στο εξωτερικό, αλλά τα ριζίτικα, ειδικά τα κριτικά, δεν νομίζω. Δηλαδή, το βρίσκω λίγο υπερβολικό να γίνει. Τα βουλγάρια. Και τα βουλγάρια, εννοείται. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι άλλο κατά τη διάρκεια τη πρόβα που σα βλέπαμε και πριν. Έχετε ποτέ συναντήσει πρόβλημα ώστε να παντρέψετε τα δύο πολύ διαφορετικά είδη που το κάθε σχήμα σας ασκεί? Εντάξει, προβλήματα στις πρόβες προκύπτουν πάντα. Εννοώ σαν μουσική, σαν ήχους. Αυτό εννοώ και εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα μουσική ως προς το ρυθμό, ας πούμε, ότι πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με μονά μέτρα εμείς και τα παιδιά έχουν μέσα τους, ας πούμε, το τεσάρι. Διάφορα τέτοια επιμέρους θέματα. Αλλά γενικά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά στις πρόβες, ότι το έχουμε πετύχει το γλυκό, έχει δέσει. Αυτό είδαμε κι εμείς και μας έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα δούμε πολύ εντυπωσιακά πράγματα απόψε. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή πρεμιέρα και καλές παραστάσεις στις επόμενες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you.